Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμμένης Επεξεργασίας. Για το βίντεο που σας έδειξα πιο πριν, να το σχολιάσω, είδαμε τη σημαντικότητα του grid computing και συγκεκριμένα την υποδομή που παρέχεται σε συνεργασία από πολλές χώρες, το European Grid, όπου δίνει πρόσβαση σε ερευνητές να ασχολούνται με την παράλληλη επεξεργασία και να εκτελούν τα πειράματά τους, που ασφαλώς είναι υπολογιστικά χρονοβόρα. Είδαμε αρχικά ότι το grid χρησιμοποιούνταν από φυσικούς, αλλά στη συνέχεια επεκτάθηκε σε διάφορες επιστήμες που θέλουν υπολογιστική ισχύ, βιολόγους, χημικούς, μηχανικούς και άλλα άτομα. Αρκετοί χιλιάδες ερευνητές χρησιμοποιούν αυτές τις υποδομές. Βέβαια, κάθε χώρα έχει και το δικό της σούπερ κομπιούτερ. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε στην Αθήνα το Άρης και όποια ομάδα θελήσει να το χρησιμοποιήσει υποβάλλει ένα αίτημα κάθε 6 μήνες συνήθως και αν είναι λογικό και έγκυρο το αίτημά τους, τους παρέχεται υπολογιστική ισχύ. Βέβαια και τα πανεπιστήμια έχουν μια μικρότερη κλίμακα high performance computing, όπως ξέρετε. Και εμείς στο τμήμα έχουμε ένα rack από High Performance Computing Servers, όπου εκεί γίνεται το εργαστήριο του μαθήματος. Επίσης, αν το παρατηρήσατε, έδειξε κάποια στιγμή μια εκκλησία αυτό το βίντεο και κάποιος μπορεί να αναρωτήθηκε τι σχέση έχει η εκκλησία με την παράλληλη επεξεργασία. Αυτή δεν είναι μια τυχαία εκκλησία. Είναι μια εκκλησία, ήταν μια εκκλησία, αλλά τώρα στεγάζει ένα παράλληλο και κατανεμμένο σύστημα και βρίσκεται στη Βαρκελόνη. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε, αν θα μπορούσα να σας δείξω κάτι. Μάλλον, περιμένετε λίγο να φέρω το αντίστοιχο παράθυρο. Είναι αυτή η εκκλησία. Mare Nostrum, a data center in a church. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την εκκλησία βρίσκεται ένας υπερυπολογιστής και έχω βρεθεί σε αυτό το χώρο, ήταν σε κάποια εκπαιδευτική επίσκεψη που είχα πάει και συνεργασία με καθηγητές από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, όπου αφορούσε τα παράλληλα συστήματα και είναι αυτή η υποδομή, δηλαδή μέσα σε μια εκκλησία έχουν βάλει αυτό το πλαίσιο που έχει μέσα πάρα πολλά racks από υπερυπολογιστές. Και το ιδιαίτερο είναι ότι όταν κάποιος βρεθεί σε αυτό το χώρο, από τα μεγάφωνα ακούει ήχους ψαλμωδίες. Και έχουν διατηρήσει λοιπόν εξωτερικά την εικόνα της εκκλησίας, αλλά εσωτερικά έχουν τοποθετήσει αυτή εδώ την τεχνολογία. Αυτό ήταν σχετικά με την εκκλησία που ίσως κάποιος ήθελε να ρωτήσει. Σχετικά τώρα με τη σημαντικότητα και τα προβλήματα που συνεπάγει η HPC υπολογιστική, βρήκα κάποια άρθρα. Υπενθυμίζω ότι στο μάθημα πρέπει να σας εμπνέουμε εμείς τους καθηγητές για τη σημαντικότητά του και να θελήσετε να ασχοληθείτε παραπάνω και να ανακαλύψετε και προβλήματα που δεν αναγράφονται, για παράδειγμα, στα βιβλία. Ένα από αυτά τα προβλήματα αφορά το διάστημα. Και έτσι, λοιπόν, θα σας δείξω ένα άρθρο από το Hackaday σχετικά με ένα server, με ένα HPC σύστημα που βρίσκεται στο διαστημικό σταθμό και είναι ένα σερβερ που συναντάμε και στο πανεπιστήμιο ή σε κάποιο ερευνητικό ίδρυμα. Δεν είναι δηλαδή υπολογιστής με ειδικές τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων που συναντάει ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός στο διάστημα. Δηλαδή, ένας σερβερ με Apollo, Broadwell επεξεργαστές και δεν έχει, όπως έχω υπογραμμίσει,
το shielding, δηλαδή τη θωράκιση που έχουν οι άλλοι υπολογιστές. Και είναι ένα πείραμα που διεξάγεται στο διαστημικό σταθμό κατά πόσο ένας υπολογιστής κλασικός, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε COTS, custom of the self part, δηλαδή κατευθείαν από το ράφι κάποιος μπορεί να το προμηθευτεί και να το στείλει στο διάστημα, κατά πόσο ένας τέτοιος υπολογιστής μπορεί να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που συναντάει ο εξοπλισμός αυτός, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, στο διάστημα. Προβλήματα όπως αναγράφεται εδώ πέρα, κοσμική ακτινοβολία. Και γίνεται αυτή η έρευνα γιατί ποιο είναι το ερευνητικό ερώτημα. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, πηγάζουν από ερευνητικά ερωτήματα. Από τη μία έχουμε υπολογιστές που έχουν ειδική θωράκιση και κοστίζουν μπορεί και μία ή δύο τάξεις μεγέθους παραπάνω από έναν απλό υπολογιστή και από την άλλη έχουμε τους απλούς υπολογιστές. Θα μπορούσαμε να πάρουμε έναν απλό υπολογιστή που όμως να βάλουμε πολύ μεγάλη περιττότητα, δηλαδή όχι μόνο ένα δίσκο, πολλούς δίσκους, όχι μόνο ένα επεξεργαστή, πολλούς επεξεργαστές, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ακόμα και σε μερική καταστροφή των συστατικών του. Και αυτό θα είχε πολύ χαμηλότερο κόστος. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να στέλνει έναν υπολογιστή που όμως έχει ριντάνταση, δηλαδή περιττότητα, και γνωρίζοντας ότι με τον καιρό καταστρέφονται κάποιες μονάδες σε αυτόν τον υπολογιστή, να μπορεί να το χρησιμοποιεί όμως για το διάστημα ζωής που θα έχει διαγράψει. Και συγκεκριμένα έχουν στείλει ένα σερβερ με πολλούς επεξεργαστές για HPC, HPC computing, γιατί και στο διάστημα υπάρχει ανάγκη για HPC. Και υπάρχει αυτή η ανάγκη γιατί, όπως αναφέρει εδώ ο συγγραφέας, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση με το να ληφθεί μια εικόνα, κάποιο σήμα και να σταλθεί στην γη για επεξεργασία και να γυρίσει πίσω το αποτέλεσμα. Οπότε ένα σερβερ εντός του διαστημικού σταθμού θα μπορούσε να επεξεργαστεί όλα αυτά τα δεδομένα. Και βρίσκεται μέσα σε ένα χρόνο, είδαν ότι 9 από τους 20 δίσκους SSD έχουν καταστραφεί. Όπως λέει εδώ, a little more than a year in space, μέσα σε λίγο μεγαλύτερο διάστημα από ένα χρόνο, έχει καταστραφεί το 50% των δίσκων περίπου. Και υποθέτουν ότι οφείλεται στην κοσμική ακτινοβολία. Όμως αυτό θα πρέπει να αναλυθεί στη Γη για να δουν ακριβώς την αιτία που οδήγησε στην καταστροφή. Και έχω υπογραμμίσει, υπάρχει ανάγκη για high performance computing, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και στο διάστημα. Γιατί, όπως αναφέρει εδώ, calling home, το να επικοινωνεί με τη Γη και τη βάση που βρίσκεται εντός της Γης, είναι πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Αναγράφει εδώ, αν κάποιος βρίσκεται στο φεγγάρι, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το σήμα μπορεί να ταξιδέψει στη Γη. Αλλά για μια αποστολή στον Άρη, αυτό θα ήθελε 30 λεπτά. Και αυτό εξαρτάται βέβαια, όπως αναφέρει, και από την ευθυγράμμιση των πλανητών. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση είναι 30 λεπτά. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να γίνεται επεξεργασία των δεδομένων όσο πιο κοντά στην πηγή γίνεται και γι' αυτό θέλουν να δούνε κατά πόσο ένας σερβερ υψηλών επιδόσεων μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα διαστημικό σκάφος ή σε ένα διαστημικό σταθμό και να λειτουργεί απρόσκοπτα. Και είναι ένα από τα πρώτα πειράματα που έχει γίνει για αυτό το ερευνητικό ερώτημα. Βέβαια, στη Γη θα μπορούσε να γίνει μια προσομοίωση, αλλά θα απήχε παρασάγκας με το τι γίνεται στο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό είναι ένα πείραμα αρκετά σημαντικό, προκειμένου να επιτρέψει στους εξερευνητές του διαστήματος να επεξεργάζουν τα δεδομένα γρήγορα και να μην περιμένουν την απάντηση από τη Γη. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο για να δείτε ότι αυτά που μαθαίνουμε εδώ, δηλαδή η επεξεργασία των δεδομένων και η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, βρίσκει απήχηση και στο διάστημα. Δεν είναι μόνο σε προβλήματα π.χ. πρόγνωση καιρού. Τώρα, κάποιο άλλο θέμα
που ήθελα να σας δείξω. Εδώ είναι ένα rack που είχε παρουσιάσει η Oracle το 2019, στο οποίο είχε τοποθετήσει 1060 Raspberries. Raspberry είναι υπολογιστές που έχουν επεξεργαστεί ARM, έχουν μέγεθος όσο περίπου το κινητό σας τηλέφωνο. Και παρουσιάστηκε λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα, όπου κυρίως έδειξε, δηλαδή αυτό είναι ένα κατανεμμένο σύστημα, αυτό κυρίως έδειξε τη διασύνδεση ενός κατανεμμένου συστήματος. Η κάθε πλακέτα βέβαια έχει χαμηλή επεξεργαστική ισχύ. Άμα θέλαμε να την κατηγοριοποιήσουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι από τις πρώτες γενιές Intel Core. Και ήταν αρκετά ενδιαφέρον, εκτελεί Linux, γι' αυτό και επιμένω εγώ και στο μάθημά μου λειτουργικά συστήματα, αλλά και σε αυτό, στα παράλληλα συστήματα, να κατανοήσετε Linux, γιατί χρησιμοποιείται παντού γύρω μας. Και ενδεχομένως σε μέρη που ούτε καν το είχαμε σκεφτεί. Γι' αυτό είναι σημαντική δεξιότητα η γνώση του Linux. Εκτελεί Linux και είναι πολύ χρήσιμο για επίδειξη όμως. Βέβαια έχει και διακόπτες, 10 Kbps συνδέσεις από plane σε plane, από επίπεδο σε επίπεδο. Και αναφέρει και ο συγγραφέας αυτό που σας έχω πει και εγώ, ότι τα Raspberry δεν είναι πρακτικά, ή μάλλον οι επεξεργασίες ARM δεν είναι πρακτικοί για την απόδοση. Έχουν μεν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, τους έχουμε στο κινητό μας τηλέφωνο, αλλά άμα θέλουμε να μεταβούμε στο high performance computing, εκεί θα συναντήσουμε κάποιο πρόβλημα. Και αναφέρουν και άλλοι ότι δεν είναι καλή επιλογή, γι' αυτό κανείς δεν μιλάει για απόδοση. Και μια που μιλάμε για ARM επεξεργαστές, είναι και ένα άρθρο του Linus Torvalds, που δημιούργησε το Linux, σχετικά με τους επεξεργαστές ARM στο high performance computing και σε σύγκριση με τους επεξεργαστές x86. Και το αποτέλεσμα, αυτό όπως αναφέρει, είναι ότι με μια φράση η αρχιτεκτονική x86 έχει νικήσει για τους διακομιστές επεξεργαστές, για τους διακομιστές ως προς τον επεξεργαστή, και ακόμα και στο σύννεφο, που είναι η επόμενη αρχιτεκτονική, δηλαδή εφαρμογές πια που δεν εκτελούνται τοπικά, αλλά εκτελούνται στο σύννεφο, και εκεί όμως απαιτείται η αρχιτεκτονική x86, γιατί οι developers αναπτύσσουν σε x86 και θέλουν την ίδια αρχιτεκτονική να τη συναντήσουν και στους servers. Γι' αυτό λοιπόν, όπως αναφέρει το άρθρο, η αρχιτεκτονική ARM δεν βρίσκει γόνιμο έδαφος να εξαπλωθεί στο HPC. Αυτό όμως που βρίσκει γόνιμο έδαφος είναι το FPGA. Ένα άλλο άρθρο σχετικά με το Reconfigurable Computing Research, δηλαδή επαναδιαμορφώσιμη αρχιτεκτονική και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή για την επιτάχυση των υπολογισμών. Reconfigurable Computing δεν γνωρίζω αν έχετε διδαχθεί όλοι σας. Συνήθως γίνεται είτε σε ψυχική σχεδίαση 2. Είναι τα FPGA. Είναι Floating Point Gate Arrays. Δηλαδή, είναι συστοιχίες πυλών που όμως προγραμματίζονται επί του πεδίου, από τον ίδιο το χρήστη. Δηλαδή, είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα IC, τσιπάκια, τα οποία μπορεί κάποιος να μεταφορτώσει ένα πρόγραμμα, μια περιγραφή υλικού, και αυτό το τσιπάκι να υλοποιήσει τη λειτουργία που αυτός έχει προδιαγράψει. Και όπως αναφέρει το άρθρο, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στην επιτάχυση των υπολογισμών με τη χρήση FPGA. Και όπως αναφέρει εδώ, θέματα απόδοσης, παραγωγικότητας και βιωσιμότητας συνδέονται με τα FPGA, γιατί είναι ένα πλεονέκτημα πολύ σημαντικό, η προσαρμοστικότητα. Adaptive, customizable hardware parallelism, δηλαδή έχουν μια προσαρμοστικότητα στην παραλληλοποίηση της εφαρμογής. Έτσι λοιπόν, τοποθετώντας FPGA σε κάποιο server, μπορούμε να επιταχύνουμε πράξεις που υλοποιούνται καλύτερα σε υλικό.
Ασφαλώς, το hardware, στη μορφή δηλαδή του FPGA, δεν επιταχύνει τα πάντα. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που μπορούν όμως να επιταχυθούν. Για παράδειγμα, προβλήματα επεξεργασίας εικόνας, ανάλυσης σημάτων, ναι, αυτά επιταχύνονται. Γι' αυτό και το CERN χρησιμοποιεί FPGA μαζί με τους servers της παράλληλης επεξεργασίας για την επεξεργασία των σημάτων, γιατί εξάγονται πάρα πολλά σήματα. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός σημάτων από τα αισθητήρια και εκεί απαιτείται FPGA για να επεξεργαστούν. Αλλά από την άλλη υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούν να παραλληλοποιηθούν και μάλλον δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δομή του FPGA. Γι' αυτό κινούμαστε προς μία ετερογενή αρχιτεκτονική. Ετερογενή αρχιτεκτονική, δηλαδή επεξεργαστές, FPGA και κάρτες γραφικών. Όλα αυτά συνδέονται σε αυτό που ονομάζουμε συστήματα παράλληλης κατανεμίας επεξεργασίας, απλώς θέτεται μέσα και ετερογένεια, δηλαδή το επόμενο βήμα είναι ετερογένεια. Εμείς στο μάθημα και κυρίως στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε με ομογενή μόνο συστήματα, δηλαδή με κατανεμημένα συστήματα και παράλληλα συστήματα, με την κλασική έννοια που υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Βέβαια, τα frameworks αναπτύσσονται συνεχώς, και το OpenMPI και το OpenMP, αλλά η δομή αυτή που είχαμε συναντήσει πριν 20 χρόνια υπάρχει ακόμα η ίδια. Δηλαδή, πολλά συστήματα που συνδέονται μεταξύ τους με ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης και υπάρχει η κατανομή των εργασιών και το δεδομένο στους διάφορους επεξεργαστές. Το επόμενο βήμα όμως είναι η ετερογένεια. Δηλαδή, σε αυτό εδώ το κομμάτι της παράλληλης επεξεργασίας να τοποθετηθούν πυρήνες επεξεργασίας, όπου όμως έχουν άλλη αρχιτεκτονική. Όπως σας είπα, FPGA ή CUDA. Βέβαια, αυτό δεν μπορούμε να το καλύψουμε στο εργαστήριο, γιατί αποτελεί ύλη ενός επόμενου μαθήματος, αν υπήρχε, που θα έχει σχέση με επιτάξεις υπολογισμών ή συστήματα ή προχωρημένα θέματα παράλληλων συστημάτων. Σε αυτό θα μπορούσαμε να καλύψουμε κάποιο τέτοιο μάθημα, αλλά στη θεωρία, γι' αυτό σας παρουσιάζω αυτό το υλικό για να έχετε μια καλύτερη γνώση του πεδίου. Πρέπει στο μάθημα να σας δίνω και ιδέες για το μέλλον, για το πού πηγαίνει η επιστήμη που βρισκόμαστε, που μελετάμε, γιατί μπορεί κάποιος από εσάς να ασχοληθεί αρχικά ίσως με κάποια διπλωματική εργασία και μετά ως ερευνητής σε αυτά τα συστήματα. Έτσι λοιπόν, αναφέρει ο συγγραφέας επιταχυτές GPU ή Cell. Το Cell ήταν ένας επεξεργαστής που χρησιμοποιήθηκε και στο PlayStation, που είχε ετερογένεια και παρουσίαζε πολύ καλές επιδόσεις. Η επαναδιαμορφώσιμη λοιπόν αρχιτεκτονική είναι σχετικά νέα, γι' αυτό ακόμα δεν το συναντάμε σε μεγάλο βαθμό, δεν τη συναντάμε αυτή την αρχιτεκτονική, αλλά αυτό θα αλλάξει. Και θα αλλάξει γιατί θέλουμε όλο και περισσότερη απόδοση στην αρχιτεκτονική μας με όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Δηλαδή να μην υπάρχει μια γραμμική εξάρτηση της ενέργειας ως προς την απόδοση. Να βρούμε πιο καλές αρχιτεκτονικές που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό λοιπόν αναφέρει το άρθρο και στα πλαίσια αυτού εδώ πέρα του άρθρου κινείται και το project Catapult της Microsoft. Στο project αυτό η Microsoft, που ασφαλώς δεν ασχολείται μόνο με τα Windows και το Office, η Microsoft ως μια πολυεθνική έχει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και ασχολείται και με το hardware. Στο project Catapult, λοιπόν, προσπαθούν να δουν πώς μπορούν να επιταχύνουν τους υπολογισμούς με τη χρήση FPGA. Όπως βλέπουμε εδώ, σε εκτέλεση αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο. Δεν θα βάλω σήμερα κάποια από αυτά τα βίντεο, θα τα δούμε κάποια άλλη φορά. Αλλά και εσείς μπορείτε να το δείτε αν πάτε στο project Catapult. Σε αυτό λοιπόν το project, η Microsoft χρησιμοποιεί FPGA για να επιταχύνει τους υπολογισμούς. Και όπως αναφέρει,
τα FPGA παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό ταχύτητας και ευελιξίας. Βέβαια, τα FPGA απαιτούν την επαναδιαμόρφωση από τον αρχιτέκτονα ή από τον προγραμματιστή. Δηλαδή, ενώ ένα πρόβλημα που έχουμε τώρα στο εργαστήριο, για παράδειγμα, το παραλληλοποιούμε έχοντας κάποιες εντολές του εκάστοτε framework OpenMPI ή OpenMP, στην περίπτωση που θα θέλουμε να το επιταχύνουμε σε FPGA, θα έπρεπε να σκεφτούμε θέματα συσχεδίασης, δηλαδή αναπτύσσουμε από τη μία το hardware και από την άλλη το software. Απαιτούνται και τα δύο, γι' αυτό έχει μια αυξημένη δυσκολία. Και ως αποτέλεσμα, δεν έχει βρει ακόμα την ευρία απήχηση όπως έχει το OpenMPI ή το OpenMP. Ή και το CUDA. Το CUDA έχει πολύ μεγάλη απήχηση, δηλαδή η παραλληλοποίηση σε κάρτες γραφικών, πολύ περισσότερη από το FPGA, γιατί δεν ασχολείται τόσο ο προγραμματιστής με την αρχιτεκτονική, γνωρίζει βέβαια την αρχιτεκτονική στόχο, γνωρίζει ποια κάρτα γραφικών έχει, πόσους πυρήνες έχει για να δημιουργεί τόσες ροές ή πόσα νήματα έχει για να δημιουργεί τόσα νήματα, αλλά δεν ασχολείται με την επαναδιαμόρφωση της αρχιτεκτονικής. Γι' αυτό αμέσως μετά την συμμετρική παραλληλοποίηση, αυτή που κάνουμε, έρχεται η παραλληλοποίηση σε κάρτες γραφικών και μετά ακολουθεί το FPGA. Γι' αυτό ακόμα είναι σε ερευνητικό επίπεδο το FPGA. Το έχουμε συναντήσει βέβαια σε κάποιες υλοποιήσεις που τοποθετούνται για συγκεκριμένες εφαρμογές όμως στο data center για υψηλή υπολογιστική, αλλά ακόμα τα παραδείγματα είναι ελάχιστα. Αναφέρει βέβαια εδώ το project ότι μπορεί να υλοποιήσει υπολογισμούς σε πραγματικό χρόνο, hyperscale computing και ούτω καθεξής. Το επόμενο θέμα αφορά τους υπερυπολογιστές που για την πρόγνωση του καιρού. Ένα παράδειγμα που σας έχω αναφέρει και άλλες φορές, απλώς εμφανίζονται διάφορα άρθρα που δείχνουν και τη σημαντικότητα. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, η προσομοίωση των φυσικών φαινομένων, είτε είναι ο καιρός, είτε είναι η βιολογία, είτε είναι η χημεία κτλ., έχουν πάρα πολλά δεδομένα και απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Εδώ απλώς να σημειώσω ότι με αυτό το νέο σύστημα μπορούν να έχουν πολύ πιο γρήγορα αποτελέσματα και αυτό το άρθρο που σημείωσα, αυτή η πρόταση, είναι ότι η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη δημοκρατικοποίηση των δεδομένων καιρού. Το democratize, δημοκρατοποίηση. Δηλαδή, τα δεδομένα αυτά παρέχονται ελεύθερα σε σελίδες στο διαδίκτυο. Έτσι μπορεί κάποιος να συνδεθεί σε αυτές τις σελίδες. Για παράδειγμα, ένα site που χρησιμοποιώ εγώ είναι το AccuWeather, όπως και το Free Meteo, και ελληνικά site υπάρχουν. Μπορεί κάποιος λοιπόν τα αποτελέσματα της πρόγνωσης του καιρού να τα βρει ελεύθερα σε websites και να μπορέσει να προγραμματίσει καλύτερα το τι έχει να κάνει. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η λέξη μ' άρεσε, democratize, δηλαδή κάνει πιο δημοκρατικά τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα άλλο άρθρο που ήθελα να μελετήσουμε και μπορούμε να πάμε στη διάλεξη του μαθήματος, την ένατη διάλεξη. Βρισκόμαστε στην ένατη εβδομάδα, δεν έχουμε χάσει κανένα μάθημα και έχουμε συνολικά 13 εβδομάδες, οπότε είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Επιθυμίζω στο εργαστήριο αύριο Τρίτη θα συνεχίσουμε το OpenMP. Καλείστε λοιπόν να ολοκληρώσετε το θεωρητικό υπόβαθρο του OpenMP, γιατί θα επεκτείνουμε αυτά που κάναμε το προηγούμενο εργαστήριο. Και μια που αναφέρομαι στο προηγούμενο εργαστήριο, θα ήθελα να δούμε μαζί και τα lab points που έχουν δοθεί. lsigr.labpoints, επιθυμίζω.
Και στο εργαστήριο 8 ακόμα όμως δεν τα έχουν περάσει οι συνεργάτες μου, από ό,τι φαίνεται. Αλλά βλέποντας για τα lab points, ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο σε πολύ καλό σημείο, δηλαδή ας πούμε στο 7ο εργαστήριο ήταν στο 76% επιτυχία, που είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό, γιατί είχα λάβει ένα μήνυμα ότι είναι λίγος ο χρόνος παράδοση των lab points στις 9.30 και ενδεχομένως μια παράταση θα ήταν χρήσιμη, αλλά βλέποντας εγώ τον αριθμό των lab points, ότι είμαστε στο 76%, σημαίνει ότι είναι ακριβώς ο χρόνος όσος πρέπει, ώστε και να αποκτάτε τις δεξιότητες με τη διαδικασία που το κάνουμε και να αποκτάτε και τα lab points που συνδέονται με τη βαθμολογία. Θέλει προσοχή βέβαια και στα μαθήματα, ξέρετε, δεν είναι μόνο μάθουμε τις δεξιότητες, αυτά που λέμε τα hard skills, πώς να προγραμματίζετε, αλλά είναι και τα soft skills. Και ένα από τα soft skills είναι ο προγραμματισμός σε πίεση χρόνου. Θα κληθείτε, ξέρετε, όταν βγείτε με το καλό από εδώ και πάρετε το δίπλωμά σας, να πάτε σε κάποια εργασία. Στην εργασία θα σας δώσουν ένα deadline. Θα σας πούνε, έχεις μια ώρα να υλοποιήσεις ένα κώδικα. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που όταν θέλουν να προσλάβουν κάποιο προγραμματιστή, του βάζουν ένα τεστ, ένα προγραμματιστικό τεστ στην πίεση του χρόνου. Έτσι λοιπόν θα έχετε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο χρόνου για να φτιάξετε ένα πρόγραμμα για να επιδείξετε τις ικανότητες που έχετε. Γι' αυτό και εγώ βάζω χρόνους που είναι ρεαλιστικοί, ασφαλώς όπως φαίνεται και τα στατιστικά, αλλά από την άλλη δεν είναι και σε σημείο ο άλλος να είναι χαλαρός και να μην ασχοληθεί με το 100% της δυνατότητας του. Γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, ο χρόνος σε άλλες περιπτώσεις να είναι 24 ώρες. Αλλά αυτό σημαίνει τότε ότι δεν θα δουλεύω άλλες 24 ώρες, απλώς θα ήταν πολύ πιο άνετος, αλλά δεν θα χωνότανε να πιεστεί να αποδώσει και δεν θα τον προετοίμαζε κατάλληλα για το μέλλον. Ο σκοπός είναι, από εδώ θέλω εγώ να βγείτε εσείς πετυχημένοι μηχανικοί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας, εκτός από τα hard skills που μαθαίνουμε στο εργαστήριο, και τα soft skills. Γι' αυτό βάζω τα deadlines αυτά, γι' αυτό όχι μόνο εγώ και οι συναδελφοί μου έχουμε αυτό τον τρόπο, που με έμεσο τρόπο σας δείχνουμε τη σημαντικότητα του χρόνου και πόσο πρέπει να το σεβόμαστε. Λοιπόν, θα τα δούμε, φαντάζομαι αύριο στο εργαστήριο, ως το αύριο στο εργαστήριο θα έχουν βγει τα lab points 8 για να συνεχίσουμε. Έχουμε συνολικά, όπως ξέρετε, 13 εβδομάδες και αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα πριν το Πάσχα, ένατη. Άρα καταλαβαίνετε, οι επόμενες 4 εβδομάδες μετά το Πάσχα θα καλύψουμε, εκτός από θέματα της θεωρίας, που εννοείται ότι θα ολοκληρωθεί η θεωρία, αλλά στο εργαστήριο θα δούμε και θέματα σχετικά με το cloud και πώς μπορεί κάποιος να παραλληλοποιήσει τις εφαρμογές του χρησιμοποιώντας την υπολογιστική πλέγματος. Δηλαδή μετά το Πάσχα θα έχουμε κάποιο εργαστήριο που θα σας παρουσιάσω, είτε το Google Cloud είτε το Amazon Cloud, αναλόγως ποιο θα το βρω ότι είναι πιο κατάλληλο για το μάθημα. Έχουμε λοιπόν την παρουσίαση σχετικά με την συμφωνία. Συμφωνία μνημών ΚΑΣ, κρυφής μνήμης. Έχουμε ήδη αναπτύξει στο παρελθόν τα πλεονεκτήματα του να έχουμε ένα SMB σύστημα, το οποίο είναι ευκολία προγραμματισμού, όπως είδατε και εσείς στο OpenMP. Με πολύ πιο απλό τρόπο μπορούμε να προγραμματίσουμε ένα SMB από ότι ένα κατανεμημένο σύστημα. Όμως, ένα μειονέκτημα είναι καταρχήν ότι δεν μπορεί να επεκταθεί με πάρα πολλούς πυρήνες, γιατί υπάρχει ο κορεσμός στο διάβρο, αλλά από την άλλη, ότι μπορεί να δημιουργηθεί το πρόβλημα της ασυμφωνίας. Να μην συμφωνούν δηλαδή οι επεξεργαστές ως προς την τιμή που έχει μια διεύθυνση στην εξωτερική μνήμη. Σε αυτό το κομμάτι, καλείται να δώσει λύση αυτό που ονομάζεται μοντέλο συνέπειας μνήμης. Αυτά θα τα αναπτύξουμε στη σημερινή διάλεξη.
Δηλαδή, στη σημερινή διάλεξη θα συζητήσουμε για το πρόβλημα της συμφωνίας των κρυφών μνημών και παρουσίαση των βασικών μοντέλων συνέπειας μνήμης. Θυμόμαστε την αρχιτεκτονική που έχουμε στα SMB, δηλαδή διάφορους επεξεργαστές, είτε στο ίδιο socket είτε σε διαφορετικά socket, μνήμες, γι' αυτό είχαμε πει και το NUMA, το Non-Unified Memory Access, σε περίπτωση που έχουμε ξεχωριστά socket και ο κάθε επεξεργαστής χειρίζεται με το controller του το δικό του τμήμα της μνήμης. Υπάρχει ο κοινός διάβολος που βρίσκονται όλες οι κρυφές μνήμες και όλα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή, όταν ένας επεξεργαστής γράφει στην εξωτερική μνήμη, επειδή χρησιμοποιείται ένας κοινός διάβολος, αυτή η γραφή φαίνεται και από τους άλλους επεξεργαστές. Επειδή όμως η κάθε γραφή, αν μεταφερόταν στο εξωτερικό, στον διάβολο προς την εξωτερική μνήμη, θα υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση, γι' αυτό χρησιμοποιείται κρυφή μνήμη, όπου ελαχιστοποιεί τον αριθμό των προσβάσεων στο διάβολο. Το μειώνει βασικά, δεν τον ελαχιστοποιεί, το μειώνει. Και θέλουμε η κρυφή μνήμη να έχει ένα ποσοστό τουλάχιστον 90%, 90-95% ευστοχία, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσβάσεων να τον έχει απαλείψει. Το πρόβλημα με την κρυφή μνήμη όμως που εισάγεται, κερδίζουμε στην επιτάχυση, κερδίζουμε στην απόδοση, αλλά χάνουμε στην συνέπεια. Γιατί οι επεξεργαστές όταν διαβάσουν μια θέση στη μνήμη RAM, τότε έχουν κασάρει στη δικιά τους κρυφή μνήμη αυτή την τιμή. Και άμα την τροποποιήσουν αυτή την τιμή, μπορεί η τροποποίηση να παραμείνει στην κρυφή μνήμη και αυτό να έχει συνέπεια να μην μπορεί να γνωστοποιηθεί στους άλλους επεξεργαστές και άλλοι επεξεργαστές όταν διαβάσουν την ίδια θέση μνήμης να θεωρήσουν την παλιά τιμή, γιατί δεν έχουν ενημερωθεί για την αλλαγή. Να υπάρχει λοιπόν μια αντιφατική άποψη για συγκεκριμένη διεύθυνση της μνήμης. Ας δούμε τώρα στο ότι έχουμε δύο διεργασίες. Επειδή ξέρουμε ότι σε ένα SMP σύστημα εκτελούνται παράλληλα όλες οι διεργασίες, αν έχουμε αριθμό διεργασιών μικρότερο ίσο του αριθμού των επεξεργαστών, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα εκτελεστεί πρώτα όλη η διεργασία ή πρώτα όλη η δεύτερη διεργασία ή μία εντολή από τη μία διεργασία, μία εντολή από την άλλη διεργασία. Και γι' αυτό, αν κληθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, τελικά θα εκτυπωθεί if AR μεγαλύτερο ίσο του BR. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Γιατί στην περίπτωση που εκτελεστεί πρώτα αυτή η διεργασία, τότε θα είναι ίσα. Αν όμως εκτελεστεί μόνο η πρώτη διεργασία, το α ίσον α στην 1, δηλαδή αυξηθεί η τιμή του α, τότε θα είναι το α μεγαλύτερο, αλλιώς θα είναι το α μικρότερο. Γενικότερα, υπάρχει και μια άσκηση στο e-class που καλείστε να υλοποιήσετε όλες τις πιθανές εκβάσεις από την εκτέλεση κάποιων τέτοιων διεργασιών. Και υπάρχει και σχετικό βίντεο στο YouTube που επιδεικνύει την επίλυση, που αναφέρει αν έχουμε δύο παράλληλες εκτελέσεις, χωρίς κανένα αμοιβαίο αποκλεισμό, χωρίς κάποιο περιορισμό, χωρίς κάποιο συγχρονισμό, ποιες είναι όλες οι δυνατές τιμές που μπορούν να έχουν οι μεταβλητές α και β. Και σας προσκαλώ να δείτε το σχετικό βίντεο, γιατί είναι ένα πρόβλημα, ένα θέμα που μας απασχολεί στα παράλληλα συστήματα. Μπορούμε λοιπόν να το δούμε και βηματικά το πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ έχουμε τα περιεχόμενα της κρυφής μνήμης για τον επεξεργαστή Α, τα περιεχόμενα της κρυφής μνήμης για τον επεξεργαστή Β και τα περιεχόμενα της μνήμης για τη θέση X. Η θέση X που είναι στη RAM. Έτσι λοιπόν, το χρόνο 0, η θέση X, η χ διεύθυνση της RAM, έχει την τιμή 1. Στο πρώτο βήμα, σε αυτό το εικονικό σενάριο, η CPU Α διαβάζει αυτή τη θέση και βλέπει ότι έχει τιμή 1, γιατί 1 ήταν η X, άρα τη διαβάζει και την αποθηκεύει στην κρυφή μνήμη.
Η CPU β διαβάζει την ίδια θέση και βρίσκει και αυτή, εδώ είναι η κρυφή μνήμη β, την τιμή 1, δεν έχει αλλάξει. Η CPU α αποθηκεύει το 0 στη θέση x, οπότε αποθηκεύεται και στην κρυφή μνήμη, αλλά η αλλαγή αυτή μεταφέρεται και στη RAM και το 0, το 1 γίνεται 0. Όμως, ο επεξεργαστής β, όπως βλέπετε, ακόμα νομίζει ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης φέρει την τιμή 1. Αυτό είναι η ασυνέπεια. Δηλαδή, για την ίδια θέση μνήμης, x, ο επεξεργαστής α νομίζει ότι έχει 0 και ο επεξεργαστής β νομίζει ότι έχει 1. Βέβαια, η τιμή είναι 0. Αυτό λοιπόν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στα παράλληλα συστήματα και το συναντάμε τόσο στα SMP αλλά και σε πολυπολογιστές σε περίπτωση που έχουμε κοινή μνήμη. Πολυπολογιστές είναι το κατανεμένο σύστημα. Δηλαδή σε περίπτωση που έχουμε ένα κατανεμένο σύστημα αλλά έχουμε κοινή μνήμη, τότε εμφανίζεται αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε και στο MPI υπάρχει μια δικασία να έχουμε remote memory, δηλαδή να δεσμεύσει μία διεργασία μνήμη και να την κάνει export σε άλλες διεργασίες, ώστε οι άλλες διεργασίες να γράφονται κατευθείαν πάνω σε αυτή τη διεύθυνση μνήμης. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο, γι' αυτό δεν το καλύψαμε στο εργαστήριο. Μπορείτε όμως να μελετήσετε το OpenMPI πρότυπο για να δείτε όλες αυτές τις εξειζητημένες κλίσεις συστήματος που μπορείτε να επιτελέσετε, που όμως το συναντάμε σε λίγα προβλήματα. Αυτό το πρόβλημα είναι σημαντικό. Υπάρχει το πρόβλημα της ασυνέπειας. Και όπως καταλαβαίνετε, οφείλεται στην ιεραρχία της μνήμης. Γιατί μία τιμή που βρίσκεται σε μία διευσυχή έχει κασαριστεί σε διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης. Αυτό καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ας δούμε τώρα τις δύο βασικές δομές παράλληλων κατανεμένων συστημάτων και πώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ως προς τους πολυεπεξεργαστές, δηλαδή στο ίδιο σύστημα έχουμε πολλούς επεξεργαστές, ξέρουμε ότι κάθε επεξεργαστής έχει μια ιδιωτική κρυφή μνήμη και υπάρχει ένας κοινός χώρος διευθύνσεων. Γι' αυτό το πρόβλημα εκεί είναι πολύ πιο εμφανές από ότι στην άλλη αρχιτεκτονική που είναι πολυπολογιστές. Τους πολυπολογιστές τους συναντάμε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως αναφέρω, όταν έχουν μια κοινή μοιραζόμενη μνήμη, που είναι ορατή από όλη CPU. Γι' αυτό δεν μας απασχολεί και τόσο στους πολυπολογιστές, γιατί δεν χρησιμοποιούμε συνήθως αυτές τις αρχιτεκτονικές. Εγώ σε κάποια παραλληλοποίηση ενός προγράμματος που είχα κάνει, είχα χρησιμοποιήσει remote memory, είναι συγκεκριμένα μια ερευνητική εργασία που είχα κάνει σε θέματα τεχνικής νοημοσύνης με τον κύριο Στεργίου, βρίσκεται δημοσιοποιημένη, πώς έχει επιτευχθεί, δηλαδή αν δείτε τη δημοσίευση αυτή, που είναι σε κάποιο περιοδικό τεχνικής νοημοσύνης, θα δείτε πώς παραλληλοποίησα έναν αλγόριθμο constraint programming, δηλαδή έβρεση λύσεων υποπεριορισμούς. Και για να το επιτύχω αυτό σε MPI και να επιτύχω αυτούς τους πολύ καλούς χρόνους, έπρεπε να χρησιμοποιήσω προχωρημένες τεχνικές όπως remote memory σε MPI. Ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση, δηλαδή δεν ήταν μια απλή παραλληλοποίηση όπως η εργασία που έχετε να κάνει, που είναι δεδομένα, εικόνας, που τα επεξεργάζεστε. Αν δείτε λοιπόν αυτή τη δημοσίευση, θα δείτε που περιγράφω το πώς γίνεται η παραλληλοποίηση. Τι προβλήματα δημιουργεί η περιζόμενη μνήμη, η κοινή μνήμη. Πολλές κεντρικές μονάδες επεξεργασίας επιχειρούν να διαβάσουν μια θέση, γράφουν, αλλάζει δηλαδή η θέση αυτή και η ύπαρξη των αντιγράφων δημιουργεί την ασυνέπεια. Γιατί όταν έχουμε αντίγραφα θα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να ενημερώνουμε όλα αυτά τα αντίγραφα. Απαιτούνται λοιπόν αυστηρά μέτρα πρωτόκολλα για να μην δημιουργηθεί χάος. Οι δύο πιο κοινές τακτικές εγγραφές της κοινής μνήμης είναι το write back και το write through. Το write back τι σημαίνει, για να δούμε write
back. Δηλαδή, η εγγραφή προς τα πίσω σημαίνει οι διάφορες πράξεις, δηλαδή η ανημέρωση ή η εγγραφή μιας τιμής, γίνεται μόνο στη μνήμη cash. Δηλαδή, το κρατάει πίσω. Το write back, σαν λέμε, το κρατάμε πίσω και δεν το στέλνουμε μπροστά. Δεν το μπροστά είναι η RAM, δεν το στέλνουμε προς τη RAM. Το κρατάμε πίσω. Write back, κράτησε το πίσω. Η πράξη λοιπόν γίνονται μόνο στη κρυφή μνήμη. Η κύρια μνήμη ενημερώνεται μόνο όταν η αντίστοιχη γραμμή της κρυφής μνήμης πρόκειται να εκδιωχθεί. Και το άλλο είναι εγγραφή από μέσα, write through. Όλες οι πράξεις εγγραφής γίνονται στην κύρια μνήμη καθώς και στην κρυφή μνήμη. Πάντα η κύρια μνήμη έχει έγκυρες τιμές. Στο write through, δηλαδή, οποιαδήποτε γραφή περνάει μέσα από την κρυφή μνήμη, ενημερώνει εννοείται την κρυφή μνήμη και συνεχίζει προς τη RAM. Έχουμε through, διαμέσου. Περνάει η εγγραφή διαμέσου και πηγαίνει στην RAM. Και οι δύο τεχνικές έχουν πλεονεκτήματα και οι δύο τεχνικές έχουν μειονεκτήματα. Θα τα αναλύσουμε λοιπόν αυτά. Για παράδειγμα, η write back, τι πρόβλημα μπορεί να έχει. Δημιουργεί πρόβλημα αν κρατήσει την τιμή μια κρυφή μνήμη, γιατί μια άλλη κρυφή μνήμη που έχει κασάρει την ίδια διεύθυνση χ, δεν θα ενημερωθεί ποτέ ότι έγινε αλλαγή. Δηλαδή η πρώτη κρυφή μνήμη έχει ενημερώσει την τιμή, την έχει αλλάξει, αλλά επειδή την έχει κρατήσει right back μέσα της, δεν ξέρει η άλλη κρυφή μνήμη ότι έχει επέλθει κάποια αλλαγή. Και αυτό έχει συνέπεια να μην ενημερωθεί ποτέ η κρυφή μνήμη β για την αλλαγή. Δημιουργεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Ενώ το write through προκαλεί και αυτή πρόβλημα, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί οι άλλες κρυφές μνήμες να ακούνε τον κοινό διάβλο και να ακούνε την κυκλοφορία στον κοινό διάβλο και έτσι να μπορέσουν να καταλάβουν ότι έχει αλλάξει μια τιμή και να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες με το write-through. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη ώρα με αυτά τα θέματα και θέματα συνάφειας και συνέπειας κρυφής μνήμης. Η συνάφεια ή η συνέπεια είναι το ίδιο, ξέρετε. Άλλοι το λένε συνέπεια, άλλοι το λένε συνάφεια. Στα αγγλικά ο όρος είναι consistency. Οπότε το μεταφράζετε εσείς όπως θέλετε. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και σε 15 λεπτά, δηλαδή 10 και 4, συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν με το διάλειμμα και συνεχίζουμε με το πρόβλημα της συνάφειας της κρυφής μνήμης. Έχουμε κατανοήσει ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, είναι ένα ρεαλιστικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα σημαντικό που πρέπει να λυθεί. Και παρουσιάζουμε τις διάφορες τεχνικές που υπάρχουν. Που υπάρχουν στην κρυφή μνήμη και πώς μπορούμε να τις ενισχύσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Επιθυμίζω ότι θα έχουμε το quiz στο τέλος της διάλεξης. Οπότε θα χρειαστεί να συνδεθείτε στο ARC για να λάβετε μέρος όσοι θελήσουν προαιρετικά να το κάνουν. Λοιπόν, δύο πιθανοί τρόποι για ενημέρωση. Στο write update κάθε ενημέρωση γίνεται multicast. Multicast σημαίνει το στέλνουμε σε όλα τα άλλα προγράμματα, σε όλες τις άλλες κρυφές μνήμες και αναγνώσεις γίνονται στα τοπικά αντίγραφα των δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ένα κοινό διάβλο που έχουμε πολλές κρυφές μνήμες. Γίνεται μια ενημέρωση από τον έναν επεξεργαστή προς τη RAM, οπότε ενημερώνεται η κρυφή μνήμη και η κρυφή μνήμη κάνει write update, δηλαδή στο διάβλο στέλνει το μήνυμα ότι άλλαξε συγκεκριμένη διεύθυνση χ. Αυτό έχει συνέπεια ότι όλες οι άλλες κρυφές μνήμες που έχουν την ίδια διεύθυνση κασαρισμένη ενημερώνουν άμεσα το αντίγραφό τους. Write update. Το μειονέκτημα, καταλαβαίνετε, είναι ότι αν ένας επεξεργαστής συνεχώς ενημερώνει μια κοινή θέση μνήμης, για παράδειγμα μια τιμή counter, counter sin sin, και είναι μέσα σε for loop, σε κάθε επανάληψη στέλνει write update στο διάβλο.
επανάληψη, αλλάζει η τιμή του counter. Ενημέρωσε ο διάβολο. Αλλάζει η τιμή του counter πάλι. Το ίδιο. Συνεχώς ανταλλάσσονται και τοποθετούνται μηνύματα στο διάβολο με το write update. Είναι μια υπερχρησιμοποίηση του διάβολου που δημιουργεί προβλήματα σε άλλες κρυφές μνήμες που θα θελήσουν να επικοινωνήσουν για κάποιο άλλο λόγο. Το πλεονέκτημα όμως του write update είναι ότι όλες οι κρυφές μνήμες που είχαν αυτό το δεδομένο είναι πάντα ενημερωμένες. Οποιοδήποτε επεξεργαστής έχει κάποια στιγμή κασάρει αυτή τη διαψυχή, ανά πάσα στιγμή έχει ενημερωμένη και έγκυρη τιμή. Μπορεί άμεσα να τη χρησιμοποιήσει. Άρα έχουμε το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα. Ας δούμε την άλλη τεχνική. Η άλλη τεχνική είναι το write invalidate, δηλαδή ακύρωση κατά την εγγραφή. Τι σημαίνει? Ότι μόλις γράψει ένας επεξεργαστής στην κρυφή μνήμη, αμέσως στέλνεται ένα μήνυμα ακύρωσης της διεύθυνσης χ για οποιοδήποτε ίσως το έχει κασάρει. Οποιαδήποτε κρυφή μνήμη ίσως έχει κασαρισμένη, ίσως έχει αποθηκευμένη στην κρυφή μνήμη αυτή τη διεύθυνση χ, θα έχει ως συνέπεια να την ακυρώσει, write invalidate. Βέβαια, εδώ προϋποθέτει όμως κάτι που θα το δούμε αρκετά παρακάτω, το οποίο σημαίνει για να μπορέσει να το ακυρώσει κάποιος, σημαίνει ότι είναι ο ιδιοκτήτης. Σημαίνει ότι έχει την μεγαλύτερη ισχύ, γιατί φανταστείτε ότι δύο κρυφές μνήμες μπορεί να έχουν κασάρει την διατιμή. Άρα, γιατί μία κρυφή μνήμη να έχει μεγαλύτερη ισχύ από την άλλη? Προϋποθέτει λοιπόν την κυριότητα της τιμής, δηλαδή κάποια ιεράρχηση. Ή, όπως θα δούμε στα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται παρακάτω, την αποκλειστική χρήση. Το exclusivity. Πάντως το write and validate προϋποθέτει αυτό το, αυτή τη δυνατότητα, το exclusivity, που σημαίνει ότι εκτελεί ένα πιο σύνθετο πρωτόκολλο από το write update. Το write update είναι πολύ απλό να υλοποιηθεί. Βέβαια, είπαμε πλέον εγκλήματα και μείον εγκλήματα. Το write and validate έχει το θετικό στοιχείο ότι αν ακυρωθεί η τιμή, μετά δεν χρειάζεται να στέλνονται ενημερώσεις στο διάβολο. Ο διάβολος παραμένει idle, μειώνει το αριθμό των προσβάσεων στο διάβολο, αν ο ίδιος επεξεργαστής συνεχώς ενημερώνει μία κοινή θέση μνήμης. Κερδίζουμε λοιπόν σε bandwidth. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι όσοι άλλοι επεξεργαστές είχαν αντίγραφο αυτής της θέσης, το έχουν χάσει πια, έχει ακυρωθεί. Άρα σίγουρα θα χρειαστεί οι άλλοι επεξεργαστές, αν ζητήσουν την διατιμή, να αστοχήσουν, να γίνει ένα cash miss. Πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι απαιτείται ένα πιο σύνθετο πρωτόκολλο επικοινωνίας στις κρυφές μνήμες. Είναι αυτονόητο ότι οτιδήποτε από τα δύο επιλεχθεί, θα πρέπει όλες οι κρυφές μνήμες να το ακολουθήσουν. Δεν μπορεί μια κρυφή μνήμη να είναι write update και μια άλλη write invalidate στο ίδιο σύστημα. Πρέπει να έχουν ακριβώς την ίδια υλοποίηση. Στο write update, λοιπόν, αμέσως γίνεται σε όλα τα αντίγραφα, όπως είπαμε, η εγγραφή τοποθετείται στο διάβολο, η ενημέρωση και όλες οι κρυφές μνήμες που έχουν αυτή τη διεύση την ενημερώνουν. Η μέθοδος αυτή όμως έχει το μειονέκτημα του εντατικού traffic και αυτό δεν χρησιμοποιείται. Δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Χρησιμοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όχι ευρέως. Στο write and validate όμως, αυτό που χρησιμοποιείται στα περισσότερα παράλληλα και κατανεμένα συστήματα, έχουμε, όπως σας είπα, το μήνυμα ακύρωσης που στέλνει η κρυφή μνήμη που βρίσκεται σε κατάσταση exclusivity, σε κατάσταση δηλαδή ότι έχει αυτή την ικανότητα, έχει τη δυνατότητα, έχει την αποκλειστικότητα να στείλει αυτό το μήνυμα. Στέλνει λοιπόν το μήνυμα, όπως σας αναφέρω εγώ, απαξίωσης, το invalidate, δηλαδή είναι μήνυμα ακύρωσης, κάποιοι το μεταφράζουν μήνυμα απαξίωσης, εγώ προτιμώ το ακύρωσης βέβαια, και αυτό ακυρώνει το κασαρισμένο αντίγραφο στις υπόλοιπες κρυφές μνήμες και διασφαλίζεται έτσι ακολουθιακή συνέπεια.
στην ακύρωση γραμμής, όπως και στην ενημέρωση γραφής, απαιτείται εποπτεία της αρτηρίας. Δηλαδή, όλες οι κρυφές μνήμες ακούνε στον ίδιο διάβλο, ακούνε τα μηνύματα που κυκλοφορούν στον ίδιο διάβλο προς την RAM. Και να δούμε εδώ το ακύρωση γραμμής. Η CPU α διαβάζει τη θέση χ, έχουμε κασμής 0. Η CPU β διαβάζει τη θέση, έχουμε πάλι κασμής, η τιμή είναι 0, διαβάζει το 0. Η CPU α γράφει 1 και στο διάβλο, κοιτάξτε τώρα, έχουμε τις δύο διαφορετικές καταστάσεις. Γιατί θα το δούμε στο διάγραμμα καταστάσεων, ότι έχουμε γεγονότα που γίνονται είτε από τον επεξεργαστή είτε από τον διάβλο. Δηλαδή θα μελετήσουμε διάγραμμα καταστάσεων γεγονοδηγούμενο από διάβλο ή από επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής λοιπόν γράφει ένα στη θέση χ και στέλνει μήνυμα ακύρωσης για τη θέση χ. Και οποιοδήποτε άλλος επεξεργαστής ακούσει αυτό το μήνυμα θα ακυρώσει, βλέπετε εδώ, αυτό έχει 0, το ακύρωσε όμως γιατί ήρθε το μήνυμα write invalidate από το διάβλο, ακούστηκε στο διάβλο αυτό το μήνυμα. Και στη συνέχεια, όταν ο επεξεργαστής β διαβάσει την τιμή, θα λάβει την ενημερωμένη τιμή. Έχουμε λοιπόν επιτύχει την ακολουθιακή συνέπεια του μοντέλου μας. Στο επόμενο μοντέλο που είδαμε, που είναι το write update, ενημέρωση γραφής, ομοίως όταν γράψει η α μια τιμή, βλέπετε, αμέσως εκπέμπει τη θέση στο διάβλο, εκπέμπει αυτή την αλλαγή στο διάβλο. Από 0 λοιπόν το έγραψε 1 και όσοι είχαν κασάρει το 0 το μετατρέπουν αυτόματα σε 1. Και διαβάζει την τιμή και έχουμε πάλι ακολουθιακή συνέπεια. Και τα δύο λοιπόν πρωτόκολλα λειτουργούν. Γιατί έχει όμως επικρατήσει το write invalidate? Πρώτον, έχουμε μειωμένο traffic. Πολλές εγγραφές στην ίδια λέξη έχει ως συνέπεια να μεταδίδονται συνεχώς μηνύματα για την ίδια θέση μνήμης και συνεχώς να αυξάνεται ο κορεσμός του διάβλου δεδομένων ανάμεσα στην κρυφή μνήμη και στη RAM. Και επειδή κάθε μπλοκ αποτελείται από πολλές λέξεις, δηλαδή φανταστείτε η διεύθυνση i, i συν 1, i συν 2, i συν 3, βρίσκονται στο ίδιο μπλοκ. Άρα θα έστελνε συνεχώς μηνύματα ότι άλλαξα τη διεύθυνση i, άλλαξα τη διεύθυνση i συν 1, άλλαξα τη διεύθυνση i συν 2. Και συνήθως έχουμε μια ακολουθιακή πρόσβαση σε δομές δεδομένων. Φανταστείτε τη δομή φορά ίσον 0 i μικρότερο του νι i συν συν πίνακας του i ή πίνακας του i συν 1, κάτι που έχει σχέση με ακολουθιακή πρόσβαση στοιχείων σε πίνακες. Γι' αυτό θα είχαμε πάρα πολλά μηνύματα ακόμα και για το ίδιο μπλοκ. Και τέλος υπάρχει καθυστέρηση στην ανάγνωση. Γιατί με το write invalidate ακυρώνουμε όλα τα αντίγραφα. Και αυτό έχει συνέπεια οι άλλοι επεξεργαστές που είχαν κασάρει τη τιμή να έχουν υποχρεωτική αστοχία, ένα compulsory miss, όπως είχαμε πει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστή των. Έχει λοιπόν υιοθετηθεί αυτό που ονομάζεται μοντέλο συνέπειας μνήμης, που αναφέρεται στο βαθμό της συνέπειας που πρέπει να διατηρούνται τα δεδομένα. Συνέπεια ανάμεσα στην RAM, στις κρυφές μνήμες και στους επεξεργαστές. Υπάρχουν πολλά μοντέλα συνέπειας. Και κάθε μοντέλο έχει ένα σύνολο κανόνων. Γι' αυτό, αν καλούμαστε, αν κληθούμε να απαντήσουμε, είναι συνεπές αυτό το σύστημα, δεν πρέπει να πούμε ένα ναι ή όχι. Πρέπει να πούμε ναι ή όχι αναλόγως με το μοντέλο συνέπειας που ακολουθεί το σύστημα. Δηλαδή, σε κάποιο μοντέλο συνέπειας α είναι συνεπές, σε κάποιο μοντέλο β δεν είναι συνεπές. Και θα δείτε στο e-class αναρτημένα θέματα από προηγούμενα έτη, όπου σας δίνω προσβάσεις, αναγνώσεις, εγγραφές κτλ. Στη μνήμη και σας καλώ να χρησιμοποιήσετε την κριτική σας σκέψη και να αποφανθείτε κατά πόσο είναι συνεπές ή όχι αυτό το μοντέλο. Παράδειγμα μοντέλο συνέπειας. Άρα, φανταστείτε ένα τέτοιο παράδειγμα. Το 0. Η CPU 0 γράφει τιμή 1, η CPU 1 γράφει τιμή 2, η CPU 2 όμως διαβάζει τιμή 1. Δηλαδή, κοιτάξτε, διάβασε αυτό εδώ. Υπάρχει συνέπεια. Όποιος βιαστεί και πει
Ναι, υπάρχει συνέπεια. Θα έχει κάνει λάθος, ενδεχομένως. Γιατί δεν μπορούμε να αποφανθούμε αυτό, αν είναι συνεπές ή όχι, χωρίς να ξέρουμε το μοντέλο συνέπειας. Άρα πρέπει να ρωτήσουμε, ποιο είναι το μοντέλο συνέπειας? Γιατί υπάρχουν μοντέλα συνέπειας που αυτό ακριβώς που βλέπουμε είναι 100% έγκυρο. Μπορεί ίσως να μην τα φαντάζεστε αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν και θα το μελετήσουμε στη συνέχεια. Αυτός είναι ο ορισμός πότε είναι συνεπές ένα μοντέλο, πότε η μνήμη είναι συνεπής. Είναι συνεπής αν η επιστρεφόμενη τιμή είναι ότι αναμενόταν να τον προγραμματιστεί. Ο προγραμματιστής ανέμενε να διαβάσει ένα και διάβασε δύο, σύμφωνα με το μοντέλο συνέπειας. Ναι, τότε έχουμε συνέπεια. Όμως, ο προγραμματιστής περίμενε να διαβαστεί μια οποιαδήποτε τιμή και διαβάστηκε μια οποιαδήποτε τιμή. Ναι, τότε και αυτό είναι συνεπές. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα συνέπειας. Αυστηρό, ακολουθιακό, γενικό, αδύνατο. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Για το write update, για τα πρωτόκολλα συνέπειας, εδώ αναφέρεται σχετικά με το write invalidate και το write update, όπου έχουμε μιλήσει για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Απλώς εδώ εισάγονται και οι καταστάσεις σε ένα άλλο πρωτόκολλο ιδιοκτησίας που είναι Berkeley, δηλαδή ένα μοντέλο, ένα πρωτόκολλο συνέπειας που όμως δεν χρησιμοποιείται πια ή χρησιμοποιείται βασικά σε κάποια άλλη εξέλιξη, γιατί εισήγαγε τις καταστάσεις αυτές, δηλαδή κοιτάξτε καταστάσεις, invalid, χωρίς κάποιον ιδιοκτήτη, unowned, με ιδιοκτήτη, own exclusive και own shared. Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που είναι τέσσερις οι καταστάσεις, απαιτούνται συνολικά 2 bit για να φέρουν την αντίστοιχη κατάσταση. Και επίσης, η συνέπεια πάντα είναι αναγραμμή κρυφής μνήμης, όχι όλη η κρυφή μνήμη, δηλαδή κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης έχει bit που υποδηλώνουν την κατάσταση της συγκεκριμένης γραμμής. 2 bit λοιπόν για τις τέσσερις αυτές καταστάσεις. Βέβαια, αυτό δεν χρησιμοποιείται το Berkeley, αλλά χρησιμοποιείται ένα πρωτόκολλο που πάλι έχει τέσσερις καταστάσεις, που ονομάζεται, όπως θα δούμε συνέχεια, MESI, Modified Exclusive Shared Invalid. Αλλά εισήχθηκαν με αυτόν τον τρόπο τέσσερις καταστάσεις, που ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα προσθήκη στη μνήμη, δηλαδή εκτός της κλασικής κρυφής μνήμης, που όπως ξέρουμε, μία γραμμή της κρυφής μνήμης έχει το tag, έχει το valid, invalid bit, έχει τα δεδομένα, προστίθεται και κάποια, ένα ακόμα πεδίο, προστίθονται 2 bits στην κυριμένη περίπτωση για να χαρακτηρίζουν μία από τις τέσσερις καταστάσεις που βρίσκεται η εκάστοτε γραμμή. Ένα σύστημα μνήμης είναι συνεκτικό, αν η επικοινωνία γίνεται με κοινές θέσεις μνήμης, διατηρείται σειρά των εντολών και διαφορετικές εγγραφές εκτελούνται σειριακά. Ας δούμε λοιπόν τα μοντέλα. Το πρώτο αυστηρό μοντέλο. Στο αυστηρό μοντέλο, καταρχήν από τον ορισμό αυστηρό, σημαίνει κάτι που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Εγώ θα έλεγα ιδανικό μοντέλο. Έχει το στοιχείο ότι όλες οι εγγραφές γίνονται αμέσως ορατές σε όλες τις διεργασίες και απαιτεί απόλυτο καθολικό χρόνο. Αυτά τα δύο στοιχεία δεν μπορούμε να τα πετύχουμε ποτέ, γι' αυτό είναι αδύνατο αυτό το μοντέλο. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Όλες οι εγγραφές να γίνονται αμέσως ορατές παντού και απαιτεί απόλυτο καθολικό χρόνο. Ας δούμε το παράδειγμά μας. Κοιτάξτε τώρα αυτό το σημαντικό εδώ, το semantics, πώς γράφουμε τις προσβάσεις σε ένα μοντέλο. Το W σημαίνει γραφή. Γράψε στη μνήμη Χ, μάλλον γράψε στη διεύθυνση Χ της μνήμης, την τιμή 1. Και ο άξονας, ο οριζόντιος, είναι ο άξονας του χρόνου. Και βλέπετε, μετά από λίγο, διαβάζει, εδώ είναι επεξεργαστής 2, επεξεργαστής 2, τη διεύθυνση αυτή Χ και βρίσκει την τιμή 1. Αυτό λοιπόν είναι ένα μοντέλο αυστηρής συνέπειας. Είναι έγκυρο. Δηλαδή, από τη στιγμή που γράφτηκε κάτι, στο επόμενο millisecond, το nanosecond, ό,τι θέλετε, στην επόμενη μονάδα μέτρησης χρόνου, ένας άλλος επεξεργαστής που θα διαβάσει την ίδια θέση μνήμης
θα βρει την ίδια τιμή. Ενώ αν δούμε τώρα αυτό το παράδειγμα, ο επεξεργαστής ένα γράφει στη διεύθυνση Χ την τιμή 1. Μετά από λίγο, βλέπετε εδώ υπάρχει, δηλαδή αυτό είναι σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτό είναι σε αυτή τη χρονική στιγμή, μετά από λίγο ο επεξεργαστής 2 διαβάζει τη διεύθυνση Χ και βρίσκει τιμή 0, δεν έχει έρθει ακόμα η εγγραφή. Και μετά από λίγο χρόνο, διαβάζει τη τιμή Χ και βρίσκει 1. Αυτό, ως προς την αυστηρή συνέπεια, είναι λάθος. Αλλά αν έχουμε ένα μοντέλο μη αυστηρή συνέπεια, θα ήταν σωστό. Γι' αυτό λοιπόν, στην αυστηρή συνέπεια θέλουμε αυστηρή συνέπεια. Θέλουμε στην επόμενη μονάδα χρόνου αμέσως είναι εμφανής η τιμή. Στο ακολουθιακό μοντέλο είναι πιο χαλαρό μοντέλο, είναι πιο δεδομένο λόγω ευκολότερης υλοποίησης και όλες οι διαδικασίες βλέπουν την ίδια ακολουθία προσπελάσεων. Δηλαδή απαιτείται μια μοναδική διάταξη όλων των εγγραφών. Σημαίνει ότι όλοι οι επεξεργαστές βλέπουν την ίδια ακολουθία προσβάσεων. Κοιτάξτε εδώ το πρόβλημα. Εδώ, WH γίνεται γραφή στο 1, διαβάζεται αρχικά το 0 και μετά το 1. Αυτό έχει συνέπεια, ίσως αυτό το 1 να μην έχει ακόμα έρθει, αλλά είναι μια έγκυρη αυτή συνέπεια για το συγκεκριμένο μοντέλο. Όμως έγκυρο είναι και αυτό. Δηλαδή, να γράψει το 1 και αμέσως να γίνει ορατός άλλα, 1 και 1. Δηλαδή, είναι μια άλλη πιθανή κατάσταση. Στην άσκηση που σας έχω πει που βρίσκεται στο E-Class, σας δίνονται οι τρεις ή τέσσερις διεργασίες και καλείστε να βρείτε όλες τις πιθανές εκβάσεις. Και πώς μπορεί να είναι αυτό? Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, μια πιθανή έκβαση. Πρώτα να εκτελεστεί αυτή η εντολή, δεύτερη αυτή η εντολή, τρίτη αυτή η εντολή, τέταρτη αυτή η εντολή, πέμπτη αυτή η εντολή και έκτη αυτή η εντολή. Οπότε να ακολουθήσουμε με αυτή τη σειρά την εκτέλεση, θα έχουμε συγκεκριμένες τιμές και συγκεκριμένη εμφάνιση τιμών. Δηλαδή εδώ το P1 για παράδειγμα, βλέπετε, εκτυπώνει, αυτό δεν επιτρέπεται, αλλά εκτυπώνει 001001. Ούτε αυτό δεν επιτρέπεται, γιατί δεν ακολουθούν όλες οι εργασίες στην ίδια ακολουθία γραφών. Αν όμως το κάναμε έτσι, για να δούμε τι θα εκτυπωνόταν. Αρχικά, α ίσον 1, άρα το α παίρνει την τιμή 1. Μετά το β παίρνει την τιμή 1, το σ παίρνει την τιμή 1. Εδώ εκτυπώνει το β και το σ. Δηλαδή το π1, το β και σ, εκτυπώνει 1-1. Το π1, λοιπόν, εκτυπώνει 1-1. Το π2 εκτυπώνει μετά A και C, 1-1. Και το π3 εκτυπώνει 1-1. Άρα, το 1-1-1-1-1-1 είναι μια έγκυρη κατάσταση. Κάποιο άλλο έγκυρο θα ήταν να μην τα έχουμε έτσι, να έχουμε, για παράδειγμα, 1-2... 3, 4, 5, 6. Οπότε εδώ θα είχαμε το α ίσον 1 και μετά το β και το σ. Δεν έχουμε ακόμα τιμές, άρα θα ήταν ερωτηματικά β, σ. Άγνωση τιμή. Μετά εδώ το β ίσον 1 και θα τυπωνόταν α και σ. Το α έχουμε τιμή 1. Άρα μετά θα ήταν 1 και ερωτηματικό. Και το καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν πολλές διαφορετικές εκτελέσεις. Βέβαια έχουμε παράλληλο σύστημα, αλλά στο μοντέλο αυτό λέγεται ακολουθιακό, δηλαδή όλες οι προσβάσεις όλων των επεξεργαστών τοποθετούνται σε μία σειρά, δηλαδή γίνεται σειριοποίηση των προσβάσεων είτε για γραφή, είτε για μνήμη, είτε για ανάγνωση. Έχω βίντεο στο YouTube, στο κανάλι μου, που δείχνει ακριβώς και ποιο είναι το πρόβλημα, πώς υλοποιείται, πώς υπολογίζεται. Αναφέρει εδώ πέρα αυτό που σας είπα, τους διάφορους τρόπους υπολογισμού των προσβάσεων και πάμε στο αιτιατό μοντέλο, στο casual μοντέλο. Στο μοντέλο αυτό
βλέπουν με την ίδια σειρά μόνο εκείνες τις λειτουργίες που σχετίζονται με σχέση του αποτελέσματος. Δηλαδή, η μία κατάσταση επηρεάζει την άλλη. Και αυτό γίνεται με ένα γράφο κατάστασης. Και οι γραφές που σχετίζονται με αυτή τη σχέση, την αιτιατή σχέση, βλέπουν την ακολουθία των προσβάσεων με την ίδια ακριβώς διάταξη. Και έχουμε ένα παράδειγμα. Βλέπετε εδώ, γίνεται εγγραφή στη τιμή X το 1 και μετά γίνεται εγγραφή στο X στο 3. Και κοιτάξτε τώρα, το P2 διαβάζει τη τιμή X, βρίσκει 1, όπως και το P3 και το P4 και μετά εδώ κάνει εγγραφή το 2. Οπότε η P3 διαβάζει τη τιμή X, την τιμή μάλλον της διεύθυνσης X και βρίσκει το 3 και μετά διαβάζει τη τιμή X και βρίσκει το 2. Ενώ η P4 βρίσκει το άλλο, X και 2. Αυτό γιατί είναι έγκυρο τώρα? Γιατί αυτό με αυτό δεν συνδέεται. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι το W, αυτό το 2 έγινε πριν ή μετά το W3. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι αυτό με αυτό συνδέονται. Δηλαδή, σίγουρα, αν κάποια στιγμή δούμε το 1, μετά θα δούμε το 3. Όμως, αν δούμε το 3, δεν μπορούμε να δούμε το 1. Αυτό είναι το αιτιατού αποτελέσματος. Από τη στιγμή που είναι σε άλλον επεξεργαστή αυτή η γραφή, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα το τι γίνεται. Γι' αυτό είναι με την ίδια διάταξη, όμως στον ίδιο επεξεργαστή, όχι σε άλλους επεξεργαστές. Άρα αυτό είναι έγκυρο στο αιτιατό μοντέλο, αυτό που έχουμε στο casual μοντέλο, αλλά όχι στο προηγούμενο. Υπάρχει και η συνέπεια επεξεργαστή. Το αδύνατο μοντέλο, για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορα μοντέλα που έχουν υλοποιηθεί. Εννοείται ότι όσο πιο λίγες υποχρεώσεις έχει το μοντέλο ή πιο χαλαρό μοντέλο, τόσο πιο εύκολα υλοποιήσιμο είναι, αλλά χάνουμε την συνέπεια που ίσως θα θέλαμε και θα πρέπει αυτό να το υλοποιήσουμε τότε σε κομμάτι λογισμικού. Δηλαδή, όσο πιο λιγότερη πολυπλοκότητα βάζουμε στο hardware για να διατηρεί τη συνέπεια, ο προγραμματιστής θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στο λογισμικό για να επιτύχει τη συνέπεια. Στο αδύνατο μοντέλο έχουμε μεταβλητές συγχρονισμού. Είναι το barrier synchronization, όπως είχαμε δει για παράδειγμα στο OpenMPI. Και στο συγχρονισμό αυτού του πράγματος, όταν υπάρχει σημείο συγχρονισμού, τότε όλες οι τιμές ενημερώνονται στις κοινές μνήμες. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει συγχρονισμός, δεν υπάρχει ενημέρωση. Για να δούμε λίγο ένα παράδειγμα. Εδώ στη διεύθυνση χ γράφεται το 1, στη διεύθυνση χ γράφεται 2 συγχρονισμός. Άρα τι σημαίνει? Ότι το χ έχει 2. Εδώ διαβάζει 1, διαβάζει 2 και μετά έχει συγχρονισμό. Από το συγχρονισμό και μετά μας νοιάζει, οπότε εδώ είναι μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα από το σημείο συγχρονισμού και μετά. Αλλά αυτό είναι άκυρο, γιατί κοιτάξτε, εδώ γράφει 1, γράφει 2, συγχρονισμός, εδώ υπάρχει συγχρονισμός, άρα από αυτό και μετά πρέπει να έχουν η ίδια τιμή. Το χ, η τελευταία τιμή που είχε γράψει η P1 ήταν 2, ενώ διαβάζει το 1. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Και αυτή είναι η λειτουργία του συγχρονισμού, άρα θα πρέπει οι διεργασίες να καλούν το συγχρονισμό. Όπως σας είπα, υπάρχουν διάφορα μοντέλα συνέπειας. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαν τους αμαφόρους μια λειτουργία, το Eager Release Consistency, όπου έχουμε μια κοινή μεταβλητή για εισαγωγή στην κρίσιμη περιοχή, κάνουμε acquire. Ήταν όπως η σημαφόρα που κάναμε up και down, αν θυμάστε, στα λειτουργικά συστήματα. Και συνέχεια release τέλος της κρίσιμης περιοχής και μόνο εδώ πέρα υπάρχει η συνέπεια της μνήμης. Μόνο σε αυτό το σημείο βλέπετε εδώ κάνει acquire lambda, γράφει τιμές και μετά κάνει release. Και ομοίως εδώ acquire διαβάζει το 2. Γιατί κοιτάξτε, είχε γραφτεί το 2 τελευταία φορά πριν το κάνει release. Ενώ αυτό που ήταν μια άσχετη διεργασία, διάβασε κάτι χωρίς να έχει συγχρονισμό
acquire και release, διάβασε ό,τι να είναι το ένα. Που είναι λάθος. Σε εμάς είναι σωστό αυτό, αλλά στο μοντέλο θα πρέπει να τοποθετούμε acquire και release. Αυτό δηλαδή είναι μια έγκυρη ακολουθία γεγονότων. Μια χαρά. Το ότι διάβασε ένα δεν σημαίνει κάτι, σημαίνει ότι δεν ακολούθησε τις επιταγές του μοντέλου ως προς την επίτευξη της συνέπειας. Άλλο είναι το lazy release consistency και σχετικά με τη συνέπεια, όπως σας είπα, όσο λιγότερη πολυπλοκότητα βάζουμε στο hardware, τόσο περισσότερη πρέπει να βάλουμε στο λογισμικό. Το λογισμικό θέλει απλές υλοποιήσεις hardware, φθηνές λύσεις, βασίζεται στο compiler, όμως δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, να κάνουμε offload εργασίες στο compiler, ευελπιστώντας ότι ο compiler θα κάνει καλή δουλειά, είναι μια αποτυχημένη πρακτική. Γι' αυτό και οι superscalar έχουν επικρατήσει έναντι των epic επεξεργαστών. Δηλαδή, η μονάδα πρόγνωσης εξαρτήσεων που βρίσκεται στο superscalar λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο ανεξάρτητα από το compiler. Ό,τι compiler και να βάλουμε το hardware θα βρει την παραλία για να δημιουργήσει για τα διάφορα ILUs και FPUs που έχει. Ενώ οι προηγούμενοι αρχιτεκτονικοί των επεξεργαστών, EPIC, που είχαν πολλαπλές ALU, FPU μονάδες, αλλά δεν είχαν αυτή τη δυναμική πρόγνωση εξαρτήσεων, είχε ως συνέπεια οι compilers να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την παραλία. Γι' αυτό και προτιμάμε λύσεις σε hardware και όχι σε software. Πάντως υπάρχουν υλοποιήσεις που χρησιμοποιούν software. Η λύση με υλικό τρόπο, είπαμε, με software, σας είπα, κομπάιλες δεν είναι τόσο πετυχημένες. Θα μπορούσε βέβαια να γίνει ίσως καλύτερη εργασία στους compilers, αλλά είναι τόσο σύνθετα προγράμματα οι compilers που δεν μπορούν να εγγυούνται για οποιοδήποτε πρόγραμμα τα βέλη της αποτελέσματα. Γι' αυτό μερικές φορές υπάρχουν και συγκεκριμένοι compilers για κάποιες εφαρμογές πιο εξειδικευμένες. Διαίρεση λοιπόν σε δύο κατηγορίες για τον υλικό τρόπο που είναι πρωτόκολλα καταλόγου και πρωτόκολλα κρυφών μνημών. Στα πρωτόκολλα καταλόγου υπάρχει ένας κεντρικός ελεκτής, ένας επεξεργαστής διατηρεί τα στοιχεία για όλες τις διευθύνσεις για το πού βρίσκονται κτλ. Και αυτός ο κεντρικός ελεκτής διατηρεί ένα κατάλογο, γι' αυτό ονομάζεται πρωτόκολλα καταλόγου, σχετικά με το αν έχει ενημερωθεί μια τιμή και ποια είναι η τιμή που πρέπει να έχει. Και αν ζητηθεί πρόσβαση, τότε ο ελεκτής δίνει εντολή write back και να γράψει η κρυφή μνήμη τα δεδομένα πίσω στη μνήμη. Δηλαδή, κάθε μνήμη, όταν ζητάει δεδομένα, ενημερώνει τον ελεκτή ότι εγώ έχω κασαρισμένα αυτά τα δεδομένα. Αν ενημερώσει τα δεδομένα, ενημερώνει τον ελεκτή ότι εγώ έχω ενημερώσει τα δεδομένα και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν πολύ χρησιμοποιείται αυτό το πρωτόκολλο. Υπήρξε όμως κάποια στιγμή στο παρελθόν. Βέβαια, μία βελτίωση ήταν να μην υπάρχει ένας μόνο κεντρικός κατάλογος, να υπάρχουν τοπικοί κατάλογοι σε κάθε υπολογιστή, σε κάθε επεξεργαστή. Δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, επεξεργαστής ήταν υπεύθυνος για τις διευθύνσεις, ας πούμε, από 0 μέχρι 1, ας πούμε, gigabyte, ο άλλος ήταν από 1 gigabyte μέχρι 2 gigabyte και το καθεξής. Και ο κάθε επεξεργαστής που θέλει να διαβάσει κάτι από τη RAM μπορούσε να απευθυνθεί στον εκάστοτε επεξεργαστή που είχε τον τοπικό κατάλογο για να τον ενημερώσει, αλλά υπήρχαν προμειονεκτήματα επιβάρηση επικοινωνίας και μόνο αν έχουμε εδώ πολλαπλές αρτηρίες που τα κλασικά πρωτόκολλα δυσλειτουργούν ή είναι αδύνατο να εκτελεστούν, τότε μόνο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους καταλόγους. Η άλλη κατηγορία, βέβαια, επίτευξης της συνέπειας, είναι με την ύπαρξη πρωτοκόλλων κρυφών μνημών. Στα πρωτόκολλα αυτά έχουμε την σύμβαση ότι όλες οι κρυφές μνήμες ακούν ένα κοινό διάβλο και γι' αυτό είναι ιδανικά για πολυεπεξεργαστή που έχει μία βασική αρτηρία και οι άλλες κρυφές μνήμες κρυφακούν στο διάβλο επικοινωνίας. Και αναλόγως το τι ακούνε προβαίνουν σε αντίστοιχες αλλαγές.
Θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνει φροντίδα ώστε η αυξημένη κίνηση να μην αναιρεί το κέρδος, γιατί υπάρχει αυξημένη κίνηση λόγω των μηνυμάτων. Είχαμε πει λοιπόν ακύρωση εγγραφής και ενημέρωση εγγραφής. Το ίδιο αποδοτικές, αλλά η ακύρωση εγγραφής είναι αυτή που τελικά έχει επιλεχθεί και υπάρχει στα περισσότερα συστήματα, που συναντάμε συνήθως στα περισσότερα συστήματα. Και ένα από τα πιο δημοφιλή πρωτόκολλα είναι το MESI. Δηλαδή, Modified Exclusive Shared Invalid. Δηλαδή, προσθέτουμε 2 bit σε κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης, προκειμένου να έχουμε την κάθε γραμμή της κρυφής μνήμης σε μία από αυτές τις καταστάσεις. Invalid, δηλαδή είναι άκυρη, δεν πρέπει καν να ληφθεί υπόψη. Είναι shared, δηλαδή αυτή τη γραμμή της κρυφής μνήμης εν δυνάμει την έχουν κι άλλοι, μπορεί να μην την έχουν πια, να έχουν εκδιώξει την αντίστοιχη γραμμή, αλλά εν δυνάμει μπορεί να το έχουν κι άλλοι. Οπότε κάποιος που είναι σε shared θα πρέπει να προσέξει όταν θέλει να αλλάξει κάτι. Exclusive, αποκλειστικής πρόσβασης, δηλαδή έχει την αποκλειστικότητα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να αλλάξει δεδομένα, κάτι του δοκούν, ό,τι θέλει, δεν θα ρωτήσει κανέναν. Θα όμως προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες. Και τέλος, modified, ότι την έχει τροποποιήσει και θα πρέπει, αν το ζητήσει κανείς, αν δει ότι κάποιος θέλει αυτή τη διεύθυνση, να ενημερώσει τους υπολείπους. Αυτό θα το δούμε την επόμενη φορά. Στην 10η διάλεξη, μετά το Πάσχα, ελπίζω και εκτός του lockdown. Λοιπόν, πάμε για το quiz. Θα ανοίξω το quiz για να συνδεθείτε προαιρετικά όποιος θέλει. Θα έχετε, υπενθυμίζω, 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε από τη στιγμή που θα ανοίξει το quiz. Μπορείτε από τώρα να συνδεθείτε στο ARC. Ο δικός σήμερα okay, μας έδωσε το check. Ο 9 ερωτήσεις βλέπω επέλεξε σήμερα το σύστημα. Παράξενο, εντάξει, είπαμε έχει και μια δικιά του βούληση στο σύστημα. 10 εγώ του είχα πει να πάρει, 9 επέλεξε για κάποιο λόγο. Αλλά αυτά τα bugs δεν μας απασχολούν. Είπαμε όλα τα συστήματα έχουν προβληματάκια, bugs. Το θέμα είναι να έχουν ασήμαντα bugs, να μην έχουν λειτουργικά bugs. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο εγώ θα σταματήσω την καταγραφή και παραμένω κοντά σας για τη διεξαγωγή του quiz.